Ναι. Θα σας πάω τώρα λοιπόν σε ένα πρόσωπο που ακούσαμε το καλοκαίρι ότι θα γράψει τα κείμενα σε αυτή την εκπομπή. Στον Ντόλι Παπαδημητρίου αναφέρομαι. Τελικά. Ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Βέβαια, είναι η δουλειά του. Παίζει κιόλας, κάνει και την παράσταση Μαύρη Σαμπούκα. Γράφει για την. Έγραφε για τη Μουρμούρα. Μην αρχίζει τη Μουρμούρα. Και έγραφε, και έγραφε το μεγάλο μονόλογο του Νίκου. Βέβαια. Και του είχε γίνει πρόταση. Του είχε γίνει πρόταση. Τελικά δεν το έκανε ο Ντόλι Παπαδημητρίου. Γιατί? Δεν ήθελε να το κάνει. Μας τα λέει και μας εξηγεί κιόλας αν όντως μοιάζει η εκπομπή του Νίκου με την εκπομπή της Κατερίνας Ζαρίφη. Εγώ γιατί δεν τον έχω δει ποτέ στο Sky. Ποιον κάνω. Στο Sky. Το Ντόλι. Τα έγραφε στη Μουρμούρα. Εσύ ήσουν ο πρώην. Γιατί δεν έγραφε. Αφού λέτε ότι έγραφε τα κείμενα του Κουτσινά, δεν ερχότανε. Έγραφε τα κείμενα το σπίτι του, έχει υπολογιστεί, δεν τα έφερνε με τα χειρόγραφο. Τα έγραφε και τα έστερνε με email. Με ταχυδρομικό τα πήγαινε. Να φέει μου σούφερα τα κείμενα, πες τα. Τα έστειλε ο άνθρωπο, έχει email για Yahoo.gr, Νίκο Μουτσινά. Έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα. Δεν χτυπούσε κάρτα δηλαδή. Έρχομαι, μπαίνω να γράψω τα κείμενα. Τώρα θα τα έγραψα, βγαίνω. Τι δεν τον είχα δει. Ο Σαμπούκα επιστρέφει. Ναι. Γέλιο θέλουμε να δώσουμε. Είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με δύο ανθρώπους από το πουθενά που βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γίνονται φίλοι και γίνεται ένα πάρτι. Περίμενε την τόσο μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία, ναι. Δεν περίμενα την τόσο τέτοια διάρκεια, ενώ είναι έκτη σεζόν. Ας πούμε, περίμενα ότι θα έχω κάνει και κάτι άλλο. Αλλά νιώθω ότι ναι, το ήξερα ότι θα πάει καλά. Δεν το πίστευα πάρα πολύ. Πόσο εύκολο είναι να γράφεις, να παίζεις και να σκηνοθετείς. Εμένα μου βγαίνει. Δηλαδή, από τη στιγμή που γράφω κάτι και έχω αποφασίσει ότι θα είμαι μέρος αυτού, αρχίζω και το οραματίζομαι και σκηνοθετικά. Μία μεγάλη επιτυχία για σένα ήταν και το Καλό Μεσημεράκι, όπου ήσουν κειμενογράφος. Βέβαια. Αυτή η συνεργασία ήταν. Έχει φτάσει, νομίζω, όπως όλες τις συνεργασίες με τον Νίκο Μουτσινά, είναι στα δικαστήρια. Όχι, εντάξει. Ήταν μεγάλο σχολείο. Μεγάλο σχολείο. Δηλαδή, ήταν σαν να έχω κάνει ο ΙΚΑΣ με τον Νίκο και το Καλό Μεσημεράκι 4 χρόνια. Νομίζω πως αν μετά από αυτό, εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα. Υπάρχει κάτι που σε έχει δυσκολέψει τότε στη συνεργασία αυτή? Η ταχύτητα. Η ταχύτητα που πρέπει κάθε μέρα, έπρεπε κάθε μέρα να σκεφτόμαστε κάτι έξυπνο και η ένταση που φέρνει αυτό το πράγμα. Αλλά το ίδιο πράγμα ακριβώς που ήταν δύσκολο, αυτό νομίζω το έκανε και ωραίο. Σου λείπει ο Νίκος Μουτσινάς από την τηλεόραση σήμερα? Μου λείπει το άστρο του. Βγαίνει στο φακό και. Δεν έχει να κάνει με το τι λέει ακριβώς. Έχει να κάνει με την διάθεση που βγάζει. Αυτό λείπει. Αν επιστρέψεις και σου ζητήσει να δουλέψετε ξανά μαζί, να συνεργαστείτε, θα το κάνεις? Άμα το timing είναι καλό, ναι. Μια τέτοια απαιτητική κατάσταση όπως είναι το γράψιμο σε εκπομπή, θα το έκανα μόνο για τον Νίκο. Το κοινό που άφησε ο Νίκος Μουτσινάς από την τηλεόραση έρχεται να το αναπληρώσει εντός εισαγωγικών φέτος η Κατερίνα Ζαρίφη. Θα μπορούσε να μείνει και κενό. Είδα το πρώτο επεισόδιο στο web το βράδυ. Ήταν αρκετά αμήχανο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω και οι ίδιοι το ξέρουν. Επαγγελματίες είναι όλοι, δεν είναι τίποτα που ήρθαν τώρα ξαφνικά από αλλού. Αλλά το ήταν άβολο, ήταν. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ψέματα. Ελπίζω όμως να το βρούνε, γιατί τώρα για να μην είμαστε πολύ αυστηροί, ξεκίνησαν τώρα σε κάτι πολύ που δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Γιατί εγώ είχα κουβεντιάσει, με θέλανε να είμαι, λόγω χρόνου δεν προλάβαινα. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουν την Κατερίνα πιο ελεύθερη. Θα δώσω λίγο χρόνο, δεν θέλω να το δω σε 2 εβδομάδες από τώρα πώς θα είναι. Τον Αντώνη Παπαηλία, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, πώς τους είδες? Κοίταξε, ο Αντώνης Παπαηλίας είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι πολύ καλό παιδί. Και είναι και πολύ όμορφο παιδί. Πριν ακόμα ξεκινήσει καν η εκπομπή αυτή, όλοι έλεγαν ότι θα είναι αντιγραφή από το Καλό Μεσημεράκι. Όχι, δεν είναι. Έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία. Βασίζεται στην περσόνα του παρουσιαστή, το οποίο καλό θα ήταν να το αποφύγουν. Δηλαδή, εγώ θα πρότεινα να το ξεφύγουν τελείως. Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια που είσαι και εσύ στον χώρο, ναι. Σε έχουν προσεγγίσει για να κάνεις κάτι άλλο στην τηλεόραση? Ναι, έχω κάνει και 2 δοκιμαστικά για παρουσίαση τηλεπαιχνίδι. Δεν έτυχε τελικά. Το ένα, μάλιστα. Εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά με αυτόν που το έκανε. Το άλλο πάει καλά. Και το βρίσκω και πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, αν είναι κάτι που να έχει ενέργεια και τρέλα, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις τι άλλο να περιμένουμε από σένα. Μου είπες ετοιμάζεις και μία ακόμα παράσταση. Ναι, ετοιμάζω. Αν όλα πάνε καλά, τον Φλεβάρι θα βγει. Και μιλάω και για κάτι στην τηλεόραση, τηλεοπτική σειρά.
Πολύ ταλαντούχο. Μάρτζι είναι ωραίο. Καλό παιδί. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη, μαγειρεύει υπέροχα. Ναι, αλλά είναι όμορφη, έχει τον τρόπο τη. Είναι όμορφη. Άρα επιβεβαιώνει ότι του είχε γίνει πρόταση να αναλάβει, να γράφει κάποια από τα κείμενα, φαντάζομαι. Ναι, δεν είναι εύκολο, παιδιά. Αλλά δεν μπορούσε εκείνο γιατί δεν είχε χρόνο. Βέβαια, αν σκεφτείτε, αν ήταν και ο Τόλη στην εκπομπή, πόσο πια θα λέγαν κάποιοι ότι πήρανε και τον κειμενογράφο. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί. Υπάρχουν, ναι, πολλοί, γιατί και ο Τόλης δεν ήταν ότι ξεκίνησε να κάνει τον κειμενογράφο σε ηθοποιούς και ναι, στην τηλεόραση. Ναι, αλλά το να έχεις μια εμπειρία ναι, αλφα είναι σημαντικό. Αν έπρεπε σημαντικό να πάρεις κάποιον, τον Τόλη. Δηλαδή πας να πάρεις ποιος είναι ο καλύτερος που είναι στην πιάτσα. Ναι, λες, παιδιά, να πάρω ο καλύτερος όμως δεν είναι από μόνος του καλύτερος. Εννοείται ότι είναι πολύ καλός, αλλά είναι και πόσο σε εμπνέει ο άνθρωπος που θα πει τα κείμενά σου. Θέλω να πω ότι με τον Νίκο Μουτσινά προφανώς, όπως αποδέχτηκε, είχαν πάρα πολύ καλή χημεία. Γιατί τέτοια έμπνευση σε καθημερινή βάση, με τέτοια ταχύτητα και τέτοιο ρυθμό που ήταν έχει το η εκπομπή. Μαζί, ναι. Αυτό παίζει ρόλο. Πάντως, είναι η δουλειά του, ρε Σφέη, αλλά θα είναι και θέμα έμπνευση. Εγώ θα κάτσω να γράψω τώρα. Ναι, αυτό που είπε, έμπνευση. Το είπε και ο Τόλης. Θα έπρεπε να αφήσουν λίγο την Κατερίνα πιο ελεύθερη. Χωρίς κείμενα δηλαδή όμως. Αυτό γράφουν όλοι στο Twitter και χθες, επειδή το έλεγα το πρωί στο ραδιόφωνο, έβλεπα η Κατερίνα προς τιμήν της. Ζήτησε το Twitter, τη γνώμη του Twitter. Ναι, τις γράφαν λοιπόν τα σχόλια και απάντησε σχεδόν σε όλα, ακόμα και στα αρνητικά. Έλα, στους αφήσουμε τώρα.